Η ρωματιανή σούστα ή η τσικιά σούστα είναι ένας χορός ο οποίος βασίζεται σε πυρίχια μελωδία, όπως και το Πεντοζάλι και ο Αναγιονός Πηδηχτός, αλλά χορεύεται με αυτή την ιδιομορφία στην περιοχή των παλιών Ρωμάτων. Γι' αυτό και ονομάζεται και η ρωματιανή σούστα. Η κίνηση είναι μπρος, πίσω. Η κίνηση είναι μπρος, πίσω, ναι. Είναι μπρος, πίσω. Και χορεύεται μόνο από αγόρια. Ναι, κατεξοχήν αντρικός χορός. Είναι αντρικός χορός. Κατεξοχήν αντρικός χορός. Δηλαδή, εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με την παράδοση, δεν έχω δει γυναίκα να χορεύει τη ρωματιανή σούστα. Όπως είναι ο Αναγιονός Πηδηχτός που χορεύεται και από γυναίκες, όπως είναι και το Πεντοζάλι τα τελευταία χρόνια που χορεύεται και από γυναίκες. Παρότι καθαρά αντρική χορή. Εγώ ερχόμενοι εδώ στο χωριό, βλέπω οι περισσότεροι, μάλλον όλοι οι άνθρωποι, να φοράνε μαύρα. Είναι ουσιαστικά το μαύρο, το επίσημο χρώμα τους, το αγαπημένο τους. Είναι το κατανάγκην. Το κατανάγκην. Το κατανάγκην, κατ' εμέ, ενδυματολογικό υλικό. Γιατί από την τουρκοκρατία, από την γερμανική κατοχή, πάντα ήταν υποχρεωμένοι να πενθήσουν κάποιον. Και εδώ το πένθος και τα ορισμένα έθιμα τα κρατάμε πολύ βαθιά μέσα μας. Και να φανταστείτε ότι μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος με το πρώτο του πένθος να μην τα έχει βγάλει τα ρούχα ακόμα τα μαύρα από πάνω του. Γι' αυτό ίσως να βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ. Όλοι και κάποιοι έχουμε να πενθήσουμε και με το μαύρο ρούχο δείχνουμε ότι κρατάμε αυτό το πένθος και ότι σεβόμαστε τους νεκρούς και τις απώλειες η κάθε οικογένεια.